Γεια σας. Πω πω. Εντάξει. Θα κάνω μια φορά πολύ καιρό, δεν έχει σημασία. Σήμερα, τώρα τι ώρα είναι. Είναι νομίζω σχεδόν 6, 5.30. 5.30. Και περιμένω τη φίλη μου να πάμε γυμναστήριο και καθόμουν βασικά στο σπίτι, δεν έκανα τίποτα. Και από τη μία ήθελα να κάνω ένα vlog, από την άλλη δεν ήθελα, γιατί ντρέπομαι, γιατί παίρνει χρόνο, γιατί με πιάνουν όλες αυτές οι ανασφάλειες που δεν πρέπει να με πιάνουν. Anyways, αποφάσισα να πάρω την κάμερα και να κάνω ένα vlog. Ό,τι βγάλουμε, ίσως το κάνω εβδομαδιαίο, ό,τι βγει κορίτσια, χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Θέλω να πιέσω λίγο τον εαυτό μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι τεμπέλα. Είμαι, και γι' αυτό δεν σας έχω συνεχόμενα βίντεο. Οπότε θέλω λίγο αυτή την περίοδο να πιέσω τον εαυτό μου, να κάνω πράγματα που μου αρέσουν, γιατί μου αρέσει να κάνω τα βίντεο που κάνω στο YouTube για το δικό μου κανάλι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε εβδομάδα, επειδή βγαίνει και ένα βίντεο στο Glowbox, αυτό σημαίνει ότι το YouTube το έχω στην καθημερινότητά μου, παρόλα αυτά δεν το έχω τελείως με το διαφορετικό μου, με το δικό μου τρόπο σε σχέση με το κανάλι μου, γιατί το έχω αφήσει λίγο πίσω. Anyways, μπλα μπλα. Ναι. Θέλω απλά να ανοίξω την κάμερα, να σας πω γεια. Έχω βρει ένα καινούριο podcast, που δεν είναι ακριβώς καινούριο. Είχε μιλήσει η I Am Janine, η Close Encounters, στο κανάλι της, όπου είναι ένα podcast με διάφορους entrepreneurs, επιχειρηματίες, όπως το Instagram. Τι έχει, έχει πάρα πολλούς επιχειρηματίες που ξεκίνησαν από startup και έχουν καταλήξει να είναι δισεκατομμυριούχοι. Οπότε ακούω τις ιστορίες τους, είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα σας το έχω στο description box από κάτω. Και αυτά κάνω, όπως μπορείτε να δείτε είμαι τελείως άβαφη, το δέρμα μου είναι τελείως χάλια. Παρ' όλα αυτά έτσι πάω γυμναστήριο, προσπαθώ να το αποδεχθώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δέρμα μου. Και προχωράμε, προχωράμε τη ζωή μας κορίτσια, δεν είναι τα πάντα το δέρμα μας. Αν και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Anyways. Και ξανά εδώ, είναι 6 και βάλε 6.30 κοντά και μόλις γύρισα στο σπίτι μετά τη δουλειά, σας έδειξα τι φοράω. Φοράω αυτά τα τρία, είναι τρία διαφορετικά κολλιέ, το τσόκερ και το συγκεκριμένο είναι από Accessorize και αυτό με το αστεράκι, με έχετε ρωτήσει αρκετές φορές. Δεν ξέρω, είναι από ένα κοσμητοπολείο, η θεία μου το έχει πάρει. Είναι τρία κολλιέ τα οποία δεν τα αποχωρίζω, με τα φοράω αρκετά συχνά. Φοράω ένα πλεκτό, θα σας δείξω πολύ χαλιά, το έχω βάλει και σε αγαπημένα νομίζω, από Μπέρσκα. Και ένα χακί παντελόνι, το οποίο ήταν παλιό Ζάρα. Αχ, ναι, και τώρα γύρισα σπίτι και θα φτιάξω λίγο την κουζίνα, γιατί χρειάζεται από χθες που μαγείρεψα να τη φτιάξω και θα μαγειρέψω. Και αυτά, τελικά δεν θα κάνω κάτι, ήθελα να πάω στο μολ, δεν πήγα. Οπότε θα έχω ένα ήρεμο βράδυ. Μέσα στην εβδομάδα έχω να πάω σε ένα event, οπότε θα σας πάρω μαζί μου και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα πάμε σε αυτό το event, γιατί θα πάμε να μυρίσουμε ωραία πράγματα, αλλά δεν σας λέω ακόμα τι είναι. Και ναι, δεν έχω κανένα κάτι φοβερό για την εβδομάδα, αλλά αυτά προς το παρόν. Προς το παρόν αυτά. Ναι, οπότε πάμε να μαζέψουμε το σπίτι και να μαγειρέψουμε. Γάτα. Σήμερα έχω γιόγκα και είναι από τις αγαπημένες μου μέρες, γιατί είναι αγαπημένος μου δάσκαλος ο συγκεκριμένος, οπότε είναι καλή πρακτική. Και το βράδυ θα μαγειρέψουμε πάλι. Πάρα πολύ exciting αυτές οι μέρες, η αλήθεια είναι. Ελπίζω την Τετάρτη να έχω να σας δείξω πράγματα και την Πέμπτη είναι το event όπως είπαμε. Οπότε ναι, πάμε δουλειά και τα λέμε μετά τη δουλειά. Λοιπόν, μπορεί να πέρασε σας ένα δευτερόλεπτο, αλλά εμένα πέρασαν 8 ώρες τουλάχιστον από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Πήγα στη δουλειά, γύρισα, έκανα τώρα την κουζίνα, γιατί χρειαζόταν. Και τώρα πάω να ετοιμαστώ για να πάω στη γιόγκα μου. Όπως σας είπα το πρωί, είναι το αγαπημένο μου μάθημα και ναι, χαίρομαι αρκετά. Και θα σας δείξω το outfit που φοράω συνήθως στο συγκεκριμένο μάθημα. Είναι ένα αρκετά δύσκολο και challenging μάθημα, αυτό το χαρακτήριζα. Κάθε φορά φεύγω και την επόμενη μέρα είμαι full πιασμένη.
Αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η γοητεία της γιόγκας, ότι κάθε φορά μπορείς να πας και ένα βήμα παρακάτω. Και αυτό είναι το outfit, είναι αρκετά απλό όπως μπορείτε να δείτε, γιατί δεν θέλω μακρινάρια να μπερδεύομαι. Είναι ένα ουσιαστικά μπουστάκι πάρα πολύ εφαρμοστό, τέλειο τέλειο, από Adidas που το πήρα πρόσφατα και έχω κατενθουσιαστεί, το έχει και σε άλλα χρώματα και νομίζω θα πάω να το πάρω στάνταρ σε μαύρο και έχει και ένα γκρι πιο σκούρο, αλλά για αρχή πήρα αυτό. Και ένα κολάν, απλό κολάν, το οποίο είναι από Oysho. Και επίσης πρέπει να πάω να πάρω και άλλα κολάν. Το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Ενώ είναι από Oysho, οπότε μπορεί να καταλάβετε δεν είναι και ακριβό. Κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Δεν διαφανίζει. Έχω ένα άλλο Oysho, το οποίο διαφανίζει, κορίτσια, πάρα πολύ, οπότε να προσέχετε. Έχω γυρίσει λίγη ώρα σπίτι και όπως μπορείτε να δείτε, μαγείρεψα μακαρόνια χρησιμοποιώντας αυτή εδώ τη σάλτσα. Είναι από Barilla ή πώς λέγεται. Η πέστη αλλά καλαμπρέζε. Αυτό εδώ το βλέπετε. Είναι εκπληκτικό, είναι λίγο spicy, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης αυτή τη στιγμή μιλάω λίγο περίεργα, γιατί έχω χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη μάσκα, η οποία είναι μια μάσκα με ενεργό άνθρακα από την Quick Fix. Γενικότερα μου αρέσει μετά τη γιόγκα να κάνω μια μάσκα, γιατί έχω υδρώσει, έχουν ανοίξει καλά οι πόροι, έχω κάνει ένα ζεστό ντους, οπότε είναι τέλειο να χρησιμοποιώ μια μάσκα για βαθύ καθαρισμό αμέσως μετά την προπόνηση. Και χρησιμοποίησα από Quick Fix Facials την Purifying Charcoal Mask. Είναι μια μάσκα που μου αρέσει πάρα πολύ, την αφήνω για περίπου 5 με 10 λεπτά και μετά την ξεβγάζω μέσα στο νερό. Πάω να τη βγάλω τώρα, να φάω το φαγητάκι μου και να δω ταινία. Και θα τα πούμε αύριο, φιλιά! Καλημέρα! Σήμερα είναι Πέμπτη. Και όπως μπορείτε να δείτε, είμαι σχεδόν φουλ βαμμένη. Γιατί έχω να γυρίσω βίντεο για το κανάλι του Glowbox, οπότε είμαι λίγο τρέχω για να τα προλάβω. Έχω φορέσει το συγκεκριμένο outfit, είναι μια ολόσωμη φόρμα ουσιαστικά. Δεν έχω κάνει, άμα μπορείτε να δείτε, winged eyeliner. Νομίζω θα σας δείξω το βράδυ καλύτερα τι έχω χρησιμοποιήσει, γιατί αυτή τη στιγμή τρέχω να προλάβω, γιατί δεν μπορώ να γυρίζω βίντεο όταν είμαι μαζί με άλλους ανθρώπους. Οπότε θέλω να πάω νωρίς στο γραφείο για να γυρίσω το βίντεο, για να είμαι έτσι ήρεμα μόνη μου ουσιαστικά, και μετά να ξεκινήσω την ημέρα μου. Οπότε σας αφήνω εδώ και θα τα πούμε μέσα στην ημέρα. Σήμερα είναι το event, οπότε καλά, το έχω πει 500 φορές, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι τρομερό. Απλά έχω να πάω καιρό και χαίρομαι σήμερα που έχω να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί θα δω και γνωστά άτομα και χαίρομαι πάντα γι' αυτό. Οπότε, ναι, λοιπόν, τα λέμε μετά. Και είμαι τώρα σπίτι και είμαι έτοιμη, γιατί σε λίγο θα φύγω για να πάω στο event. Και ήθελα να σας δείξω λίγο τι έχω κάνει ακριβώς. Καλά. Μπορείτε να δείτε το μακιγιάζ, είναι από το πρωί, απλά έχω προσθέσει ένα κραγιόν, είναι από τα Sephora, το κλασικό μου, το Lip Cream, είναι το 13. Είναι ένα κραγιόν το οποίο δεν το αποχωρίζομαι, νομίζω είναι το αγαπημένο μου νουντρός κραγιόν, το αγαπάω τόσο πολύ. Οπότε ναι, αυτό είναι το look όπως μπορείτε να δείτε, και έχω φορέσει ένα jumpsuit με τα παπουτσάκια μου. Τα αγαπημένα. Εντάξει, αυτά είναι. Καλημέρα. Επιτέλους βρισκόμαστε. Από τα πάνω. Βλέπω ένα χρόνο και δύο. Δύο, τουλάχιστον νομίζω. Και είμαστε εδώ στο event. Είναι ένα μικρό. Αλλά μας καθόμαστε όπως είναι υπέροχα τα πάνω. Ναι. Με το τέλειο ζυγάρι που είναι εδώ πάνω. Και εμείς έχουμε ξεμείνει εδώ πέρα δυο μας. Τι θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε τα αρώματα, μην ερχόμαστε. Έχω κάτι στην πιο άβολη θέση να με βλέπετε, αλλά δυστυχώς ο φωτισμός στο δωμάτιό μας είναι χάλια και ήθελα χρειαζόμενα και τα δύο μου χέρια. Μόλις γύρισα από το event του Armani, ήταν ένα event που λανσάραν την καινούργια κολόνια τους, θα την δείτε παντού πάρα πολύ σύντομα. Τράβηξα, όπως είδατε, λίγο, πώς το λένε, λίγο υλικό, γιατί η αλήθεια είναι είδα πολλά γνώριμα άτομα και ήθελα να μιλήσω περισσότερο και χάρηκα πάρα πολύ. Είδα την Άντια, όπως είδατε στο βίντεο, όπου
ουσιαστικά γνωριζόμασταν ιντερνετικά τόσο καιρό, να πάτε να την ακολουθήσετε, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο έτσι, αληθινές προσωπικότητες στο YouTube, δηλαδή βγάζει πραγματικά αυτό που είναι. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ που την είδα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο event, μάθαμε έτσι πολλά πράγματα για το άρωμα, το οποίο είναι το συγκεκριμένο, είναι, βγαίνει σε θηλυκό κεντρικό άρωμα, θηλυκό γυναικείο, και είχαμε την τιμή να μας δώσουν το άρωμα όταν φύγαμε από το event. Είμαι τόσο χαρούμενη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και χρειαζόμουν ένα άρωμα, η αλήθεια είναι. Οπότε το συγκεκριμένο ήρθε λίγο την κατάλληλη στιγμή. Και το μπουκαλάκι, όπως μπορείτε να δείτε, είναι εκπληκτικό. Μισό λεπτό. Να το. Είναι τόσο ωραίο. Είναι πάρα πολύ τσεφτό. Γυναικείο λεπτό. Και το άρωμά του δεν είναι γλυκό, αλλά είναι λίγο λουλουδάτο. Έχει μέσα βανίλια. Συγγνώμη, έφαγα. Έχει μέσα βανίλια, οπότε είναι αυτό που το κάνει έτσι να, νομίζω να αρέσει σε πολύ κόσμο. Και είμαι ενθουσιασμένη. Αύριο εννοείται πως θα το βάλω, γιατί θέλω να το τεστάρω, να δω και πόση αντοχή ουσιαστικά έχει στο δέρμα μου. Και αυτά, θα κλείσω το βίντεο σήμερα για τη σημερινή ημέρα και θα τα πούμε αύριο. Γεια! Bye! Γεια σας! Λοιπόν, είναι όχι βράδυ, είναι απόγευμα προς βράδυ και ήθελα να κλείσω το βίντεο που έκανα, ελπίζω να σας άρεσε, γιατί είδα ότι όσο το έφτιαχνα δεν έκανα ένα closing και σκέφτηκα στο closing να κάνω και ένα giveaway εδώ στο κανάλι μου. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω ένα giveaway και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Έχω μαζέψει έτσι κάποια προϊόντα τα οποία νομίζω ότι θα σας αρέσουν, οπότε πάμε να το δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 προϊόντα τα οποία θα κερδίσει μία ή ένας τυχερός. Θα προτιμούσα μία κοπέλα για να τα χαρεί, ή αν τα κερδίσει άντρας να τα κάνει τώρα στην κοπέλα του. Και θα ξεκινήσω με, τι να σας πω, με ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ, άμα βλέπετε πολλά χρόνια YouTube θα σας αρέσει πάρα πολύ, και εγώ το χρησιμοποιώ, είναι προσωπικό αγαπημένο και είναι από Urban Decay, είναι το All Nighter Makeup Setting Spray για Long Lasting Effect. Είναι ένα ουσιαστικά setting spray το οποίο είναι εκπληκτικό, εγώ το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου και ιδιαίτερα άμα βγαίνω το βράδυ θα το βάλω σίγουρα. Επίσης, σε σχέση με την περιποίηση της επιδερμίδας, θα, έτσι σκέφτηκα να σας κάνω ένα πολύ ωραίο δωράκι. Είναι μία ενυδατική κρέμα από την Benefit. Είναι η Total Moisture Facial Cream. Είναι μία πολύ γνωστή και πολύ ωραία ενυδατική κρέμα. Την έχω δοκιμάσει και είναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου κάθισε πολύ ωραία στο δέρμα και νομίζω ότι θα σας αρέσει και εσάς. Επίσης, άλλο ένα προϊόν από Urban Decay, ένα μολύβι για τα μάτια, είναι στην απόχρωση Psychedelic Sister, είναι όπως μπορείτε να δείτε από εδώ, είναι σε μοβ χρώμα, δεν θα το ανοίξω, και είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα που θα τονίσει τα καφέ, βασικά όλα τα μάτια, νομίζω ότι επίσης θα σας αρέσει πολύ και θα σας βγάλει λίγο από το comfort zone. Και το επόμενο προϊόν είναι ένα λαδάκι για τα μαλλιά από τη L'Oréal, από το Elviv, τη σειρά Elviv. Είναι ουσιαστικά ένα λάδι το οποίο θα θρέψει την τρίχα και αν έχετε έτσι πρόβλημα με την, πώς το λένε, με ξηροδερμία ή αν έχετε θέμα με πιτηρίδα, επίσης θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε. Δεν θα μπορούσα να μην συμπεριλάβω στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένο διαγωνισμό και στο βίντεο μία από τις αγαπημένες μου μασκάρες, είναι από Maybelline ή The Colossal Big Shot Volume Mascara. Είναι μία μάσκαρα η οποία θα κάνει τη λεφαρίδα σας εκπληκτικές. Γενικότερα η, πώς το λένε, η, γενικότερα η μάσκαρα στον, της Maybelline είναι εκπληκτικές και είναι μία από τις αγαπημένες μου. Επίσης από Maybelline έχουμε ένα πολύ ωραίο σετάκι, είναι το Master Blush, το οποίο έχει μέσα ουσιαστικά 3 blushes και ένα highlighter, όπως μπορείτε να δείτε είναι μια πολύ ωραία παλετίτσα που θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη. Και τέλος έχω ένα προϊόν για τα χείλη, το οποίο είναι αυτό εδώ από L'Oréal, είναι το Lip Paint Matte, είναι στην απόχρωση 207, Wuthering
Purple, αν το λέω σωστά. Είναι ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολύ. Έχει ουσιαστικά ένα ωραίο applicator που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε να το βάλετε σε όλα τα χείλη πάρα πολύ έντονα, είτε απλά να το τοποθετήσετε και να το κάνετε με τα χέρια σας, λίγο να το απλώσετε. Εγώ αυτό συνήθως κάνω και αφήνει ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ. Οπότε, αν θέλετε να κερδίσετε τα συγκεκριμένα προϊόντα, θα σας έχω στο description box από κάτω τι χρειάζεται να κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, πότε λήγει ο διαγωνισμός, πώς θα ανακοινώσω την νικήτρια. Όλα αυτά θα είναι στο description box από κάτω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα λογικά. Φιλιά πολλά! Γεια σας!